Για νομοσχέδιο έκτρωμα κάνουν λόγο οι δικηγόροι του Ρεθύμνου σχετικά με τις τροποποιήσεις που επιχειρούνται στον ποινικό κώδικα, τασόμενοι υπέρ των δικαιωμάτων των πολιτών, ακόμα και εις βάρος των ίδιων των οικονομικών συμφερόντων τους. Υπέρ του απλού κόσμου κινούμαστε σαν δικηγόροι, χωρίς το λέω γιατί, χωρίς να έχουμε δικό μας όφελος, γιατί η αυστηροποίηση όλων αυτών των ποινών και οτιδήποτε άλλο και όλα αυτά τα μέτρα που είναι σε βάρος των πολιτών, είναι στην ουσία υπέρ των δικηγόρων, αν θέλουν να το δούνε από οικονομική άποψη. Και για το σύστημα απονομής δικαιοσύνης και για τους πολίτες, γιατί λόγω της ιδιότητάς μας και όπως ο νόμος λέει ότι είμαστε συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, αλλά ταυτόχρονα και προστάτες όλων των ατομικών δικαιωμάτων, είναι υποχρέωσή μας, κυρίως ηθική, κόντρα στα οικονομικά μας συμφέροντα. Είναι λάθος, είναι έκτρωμα, είναι τρομερό γιατί γυρίζουμε σε συνθήκες του ποινικού κώδικα του 1973-74 χρόνια πίσω. Ως εκ τούτου θα πρέπει η όποια τροποποίηση και όχι παρέμβαση στην ποινική δικαιοσύνη να είναι αποτέλεσμα ανθρώπων που έχουν δαπανήσει χρόνο, που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην δικαιοσύνη. Μετά το νέο αυστηροποιημένο ποινικό κώδικα του 2019, ο αριθμός των κρατουμένων έχει διπλασιαστεί και το έγκλημα έχει αυξηθεί, πράγμα που σύμφωνα με το δικηγορικό κόσμο καταδεικνύει το γεγονός ότι η εκ νέου αυστηροποίηση θα επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα και επιχειρείται καθαρά για λόγους εντυπωσιασμού. Θα έλεγε κανείς ότι μιλάμε για ένα ποινικό ακτιβισμό ή ένα ποινικό λαϊκισμό. Δηλαδή, φέρνουμε για ψήφιση μερικές διατάξεις για να ακουστούν προς τον κόσμο ότι θα επιφέρουν μια πάταξη της εγκληματικότητας, χωρίς αυτό να στηρίζεται σε κάποια στατιστικά δεδομένα. Άκομψες παρεμβάσεις, οι οποίες γίνονται μόνο για να πετάξουμε ουσιαστικά την μπάλα στην κερκίδα, να μην ασχοληθούμε με τα βασικά προβλήματα, γιατί τα βασικά προβλήματα της απονομής δικαιοσύνης απαιτούν, έχουν κόστος. Εδώ φαίνεται να έχει απολεστεί εμπιστοσύνη από το Υπουργείο στους δικαστές και ανάλογα με το ύψος, ανάλογα με τα ύψη των ποινών ή το τι θα διαγνώσει το δικαστήριο, δεν επιτρέπει στο δικαστή να κρίνει αν πρέπει να μείνεις ελεύθερος ή να πας μέσα, θα σε οδηγεί μέσα σε βραχύβιες ποινές. Η κοινωνία θα τα βρει μπροστά της. Κατάργηση των πολυπρόσωπων δικαστηρίων, αύξηση χρόνου αναμονής έφεσης, αυστηρότερες ποινές ανεξαρτήτου αδικήματος και υπερφόρτο υποθέσεων που θα καταφθάνουν στα δικαστήρια θα γονατίσουν την ομαλή λειτουργία του δικαστικού συστήματος. Θα υπάρχουν μονομελή εφετεία, ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή δικαστήρια με έναν πρόσωπο στη σύνθεσή του. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι περιχαρακώνει κατά πολύ τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και δίδει το δικαίωμα μόνο στον ένα δικαστή να επιβάλλει τις ποινές που αυτός θεωρεί ότι πρέπει να επιβληθούν. Η επιτάχυνση το γνωρίζουμε καλύτερα εμείς οι εισαγγελείς και οι δικαστές. Χρειάζονται αίθουσες, δικαστές, εισαγγελείς, υλικοτεχνική υποδομή, αίθουσες και γραμματείς. Αυτό χρειάζεται, ούτως ώστε περισσότερα δικαστήρια να αποφορτίσουν τις ήδη συσσωρευμένες υποθέσεις. Θα πρέπει οι δικαστές να είναι ελεύθεροι. Τα εργαλεία έχουν ήδη δοθεί από τον προηγούμενο ποινικό κώδικα. Είναι στα χέρια των δικαστών, οι οποίοι γνωρίζουν τον νόμο καλύτερα από οποιοδήποτε τρίτο. Και καλό θα είναι ο νομοθέτης να τους εμπιστεύεται απόλυτα όπως τους εμπιστευόμαστε κι εμείς.